Όπως ο Βελόπουλος λέει, όλο υπέρ των Ρώσων, οι Ρώσοι θα έρθουν να μας προστατεύσουν. Τι να προστατεύσουν οι Ρώσοι, δώσανε τους S-400 στους Τούρκους. Οι Ρώσοι κάνανε παρεούλα με τους Τούρκους τη δουλειά εναντίον των Αρμενίων, στον Κάφκασο. Τι, ποιοι Ρώσοι, τι. Τέλος πάντων, αυτός ο Βελόπουλος θέλει να πει κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους, αλλά όλο αυτοπαγιδεύεται. Όπως έλεγε για το Άγιο Όρος, ότι τον ξέρουν όλοι στο Άγιο Όρος. Και τι απέδειχτε, τον καταδίκασαν από το Άγιο Όρος, είπαν ότι δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του. Τέλος πάντων. Ο Θεός να τον βοηθήσει. Και κάποιοι φανατικοί που τον ακολουθούν είναι οι ίδιοι που ψήφισαν Καρατζαφέρη. Εγώ βλέπω και οι βουλευτές του Βελόπουλου είναι όλοι ακροδεξιοί. Μερικοί από αυτούς είναι και υποψήφοι του Καρατζαφέρη παλαιοί. Η Χρυσή Αυγή δεν είχε, δεν λέγανε, παίρνει 7-8% δεν λέγανε. Επήγαν τη Χρυσή Αυγή 2,5% και φτιάξαν το κόμμα του Βελόπουλου. Αυτό, ανακατάταξη στο χώρο της άκρας δεξιάς. Αυτό έγινε. Όχι ότι κόσμος άλλος ψηφίζει Βελόπουλο. Οι δε απόψεις για το μεταναστευτικό του κυρίου Βελόπουλου θα μου πείτε γιατί κάνω κριτική. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρονται. Οφείλω να κάνω κριτική. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής. Οι απόψεις του Βελόπουλου για το μεταναστευτικό τι είναι, να κάνουμε ένα ξερονίσιλι να του στείλουμε εκεί. Να παραχωρήσουμε δηλαδή τα νησιά μας στο Ισλάμ. Ή να βάλουμε νάρκες στα σύνορά μας. Ενώ έχουμε υπογράψει σύμβαση αφαίρεσης των ναρκών κατά προσωπικού, αυτός θέλει να τις βάλουμε. Έχετε ακούσει κάποια σοβαρή πρόταση, ενώ η Ένωση Κεντρών τι λέει. Αυτές οι 300.000 ξένων που είναι στην Ελλάδα πρέπει να πατήσουμε πόδι να μοιραστούν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και αν κάποια κράτη δεν θέλουν, θα υποχρεωθούν να θέλουν. Τι δεν υπάρχει δεν θέλω. Όταν ένα βάρος που βαρύνει την Ευρώπη, δεν μπορεί να βαρύνει ένα κράτος της Ευρώπης. Θα μοιραστεί το βάρος στα 27 κράτη. Γι' αυτό ιδρύσαμε την Ευρώπη, για να διανεμηθεί το βάρος, το κάθε βάρος, αναλογικά. Μα οικονομικό είναι, στρατιωτικό είναι, μεταναστευτικό είναι, να διανέμεται αναλογικά σε όλα τα κράτη. Αυτή είναι η πρέπουσα λύση. Αυτή τη λύση εγκρίνει και ο ΙΕ. Την διανομή των μεταναστών, λαθρομεταναστών, όπως θέλετε πέστε τους, στα 27 κράτη ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε κράτος. Αλλά πρέπει να πατήσει πόδι ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτός που όλοι είναι κοιμήσιδες και άχρηστοι. Και κοιτάνε μόνο να μένουν στην καρέκλα της εξουσίας. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει, η εξουσία. Δεν έχουν το σθένος να εκφράσουν τις θέσεις της Ελλάδας. Η δε άποψη ότι μερικά κράτη δεν δέχονται, τι άποψη είναι αυτή. Στην Ευρώπη μπήκαμε υπό την αίρεση ότι θα δέχονται τα κράτη-μέλη, το κάθε τι. Στην Ευρώπη όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από όλα τα κράτη ομού. Ομού, αυτό λέει ο καταστατικός χάρτης. Το δεν δέχονται κάποια κράτη, αυτό είναι φασιστική αντίληψη, που όσοι το κάνουν είναι ηλίθιοι. Με συγχωρείτε, αλλά είναι ηλίθιοι. Και δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα να κυκλοφορούν οι πολίτες, οι πολιτικοί, οι οποίοι να λένε, μα άλλοι, οι άλλοι στην Ευρώπη κατεβάσανε ρολά και δεν δέχονται, λέει, τους μετανάστες. Τι θα πει δεν δέχονται. Γιατί εμείς τους δεχθήκαμε, μπήκανε σε ένα καράβι νύχτα και βγήκανε σε μία ξέρα. Και εμείς είχαμε υποχρέωση σαν άνθρωποι χριστιανοί και πάνω απ' όλα πολιτισμένοι
να τους δώσουμε ένα ρούχο, να τους ταΐσουμε, να τους δώσουμε φάρμακα. Αυτή είναι η υποχρέωση. Τι δεν, να τους αφήσουμε να πεθάνουν, θέλετε. Να γίνουμε δολοφόνοι, θέλατε μερικοί. Αυτό είναι άλλο το να σώσουμε τη ζωή ενός ξένου και άλλο το να καθόμαστε εδώ να ανεχόμεθα τους ξένους και να μην θέτουμε θέμα στην Ευρώπη. Εκεί πρέπει να το θέσουμε το θέμα, γιατί εκεί πλέον είναι η λυθιότητα. Εκεί είναι η λυθιότητα. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών. Τώρα, ξερονίσια, πυροβολήστε τους, δεν ξέρω, εκτελέστε τους, δεν ξέρω τι αλλά αυτά που τα λένε δεν εκφράζουν δημοκρατικές θέσεις. Τελεία και παύλα. Δεν εκφράζουν. Άκουσα και τον Μπακογιάννη σε κάποια συνέντευξη και είπε ότι δεν του αρέσουν οι έγχρωμοι που είναι πολλοί σε μερικές περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή τι θα κάνει, πού θα τους πάει. Δεν το κατάλαβα και αυτό πάλι τι ήθελε να πει. Γκέτο θέλετε να δημιουργήσουμε, δηλαδή θέλουμε να βάλουμε περιοχές. Θέλει ο κύριος Μπακογιάννης να βάλουμε περιοχές που να είναι μόνο έγχρωμοι. Φαντάζεστε μετά αν γίνουν εξεσηκωμοί σε τέτοιες περιοχές, τι μπορεί να γίνει.